βρισκόμαστε στην πλατεία μπροστά στο κτίριο διοίκηση στην Βρετανία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Και όπως βλέπετε, δεν είμαστε μόνοι. Είναι οι 800 και πλέον, περίπου 850 εργαζόμενοι στους εργολάβους του Αριστοτελείου, οι οποίοι παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία. Από σήμερα ξεκινούν 24 ώρες επαναλαμβανόμενες απεργιακές κινητοποιήσεις. Είναι συγκεντρωμένοι εδώ και στις 11 πρόκειται να πραγματοποιήσουν πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Και αυτό γιατί τους κοινοποίησε η διοίκηση, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των εργαζομένων, ότι από 1η Σεπτέμβρη και μετά δεν θα μπορέσουν να τους πληρώσουν για την εργασία την οποία πραγματοποιούν, αν δεν καταβληθεί μέχρι την Τετάρτη η χρηματοδότηση από το Υπουργείο στην διοίκηση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Ακόμη τους είπε ότι θα προχωρήσει δηλαδή η διοίκηση του Αριστοτελείου και σε καταγγελία τη σύμβαση των εργαζομένων. Αυτό σημαίνει ότι 850 εργαζόμενοι θα βρεθούν χωρίς εργασιακό αντικείμενο. Έτσι λοιπόν, δεν είναι απίθανο τις επόμενες ημέρες λόγω της 24ωρης απεργίας να δούμε να υπάρχουν προβλήματα στις εγγραφές των νέων εισερχόμενων φοιτητών, στο σύστημα της καθαριότητας, της φύλαξης, στη φοιτητική λέσχη, σε όλα όσα έχουν να κάνουν με την εύρυθμη λειτουργία του Αριστοτελείου. Να πούμε ότι εδώ πέρα βρίσκονται και φοιτητές, οι οποίοι συμπαραστέκονται στους εργολαβικούς εργαζόμενους, μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό του Αριστοτελείου, διοικητικό προσωπικό, θα έρθουν και εκπαιδευτικοί πανεπιστημιακοί από το ΤΕΙ της Θεσσαλονίκης, που σήμερα δεν λειτουργεί, ενώ η διοίκηση του ΤΕΙ είπε ότι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ως ένδειξη συμπαράστασης για τις περικοπές στους μισθούς των πανεπιστημιακών. Να σε ευχαριστήσω.